ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Αυτή την ώρα η κυβέρνηση δίνει μάχη για την αξιοπιστία και τη σωτηρία της χώρας, ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού και δεν θα επιτρέψω να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι. Τη δήλωση έκανε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προσερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επιστροφή του από το Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι παρότι κάποιοι όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα ρίχνουν λάδι στη φωτιά, η κυβέρνηση δεν αποπροσανατολίζεται και θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα. Χαρακτήρισε παράλληλα θετική εξέλιξη την επικείμενη επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στη χώρα μας την επόμενη Τρίτη. Είπε ότι έρχεται κατόπιν δικής του πρόσκλησης και θα την υποδεχθούμε όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μεγάλης δύναμης και φίλης χώρας. Εξάλλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αν αποτύχουμε μας περιμένει το χάος. Επισημαίνει ότι τα ταμιακά αποθέματα της Ελλάδας επαρκούν μέχρι τον Νοέμβριο. Ζητά τέλος περισσότερο χρόνο, αλλά όχι επιπλέον χρήματα. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή και την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα συναντηθεί με την κυρία Μέρκελ, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γνώση για την επίσκεψη αυτή. Την ίδια ώρα παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ οικονομικού επιτελείου και Τρόικας. Αγκάθι παραμένει το ύψος της ύφεσης το 2013, από το οποίο εξαρτάται και η βιωσιμότητα ή μη του δημοσίου χρέους, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εκτιμά ύφεση 5% και το Υπουργείο Οικονομικών να προβλέπει 3,8%. Τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών κατηγορούν για την αυξημένη ύφεση την Τρόικα, η οποία εμένει να ζητεί πρόσθετα μέτρα. Επειδή χρονικός στόχος είναι η συνεδρίαση του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα, αύριο το πρωί θα υπάρξει και νέα συνάντηση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το Ταμείο δεν θα δώσει το μερίδιο που του αντιστοιχεί στην επόμενη δόση του ελληνικού προγράμματος, εάν δεν κριθεί βιώσιμο το χρέος της χώρας ή αν οι υπόλοιποι πιστωτές δεν δεσμευτούν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό στο πακέτο βοήθειας. Την αντίθεσή της σε μια νέα διαγραφή του ελληνικού χρέους και μιας ευρωπαϊκής εγγύησης των καταθέσεων τάχθηκε η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών Μαρία Φέκτερ. Προσωπική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον ότι εξαιτίας της τάσης του έχει χάσει η χώρα την δυναμική της επαναδιαπραγμάτευσης. Επανακατατέθηκε σήμερα η τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε 654 προσαγωγές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο του ξένιου Δία στο κέντρο της Αθήνας. Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 12 συλληφθέντων εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στα χθεσινά επεισόδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να αξιοποιηθεί πλήρως η λίστα Λαγκάρντ, ζητάμε παραγγελία του προς το ΣΔΟΕ ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Δίνει εντολή στους υπευθύνους του ΣΔΟΕ να ελέγξουν όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον επίμαχο κατάλογο και να εντοπίσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων. Κατά τον οικονομικό εισαγγελέα, η επίμαχη λίστα δεν είναι υποκλαπέν υλικό, καθώς δόθηκε επισήμως από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εθνικής και της Eurobank αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς υπάρχουν φήμες για διαπραγματεύσεις με σκοπό τη συγχώνευσή τους. Εξωτερικές ειδήσεις. Οι Lehman Brothers και οι Lehman Brothers International Europe ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε έναν διακανονισμό της αγωγής που τους είχε ασκηθεί για ένα ποσό ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξέλιξη η οποία χαρακτηρίζεται σημαντικό βήμα ώστε οι πελάτες της και οι πιστωτές της να ανακτήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την σαφή μείωση του δίκτυα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας πως αυτό αποδεικνύει πως η χώρα βαδίζει ξανά προς τα μπρος. Νέα μέτρα λιτότητας για τον περιορισμό του ελλείμματος ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποίησαν σε 20 ιταλικές πόλεις φοιτητές και μαθητές κατά των περικοπών στην παιδεία που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση του Μάριο Μόντι. Ακούστηκε επίσης το σύνθημα «Αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό και σε όσους μάχονται τον φασισμό και έχουν συλληφθεί». Ήταν ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.